ότι στο θέμα του Μακεδονικό, στο κόμμα, το Διεθνές Κόμμα των Κεντρών, κατάφερε και τους πέρασε την άποψη ότι θα δεχτούν οι ίδιοι δημοψήφισμα ακόμη και μετά τις εκλογές. Αυτό ήταν για νίκη για την Ένωση Κεντρών, την οποία στην αρχή οι Ευρωπαίοι δεν ήθελαν, τώρα όμως το δέχτηκαν. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα, εμείς θα... Κατάφερε να περάσει άποψη που μιλάει ότι θα είναι αλληλέγγυο το EDP στις θέσεις που έχει πάρει για το εκ των υστέρων δημοψήφισμα ως προς τις πρέσπες. Δηλαδή, τη θέση μας την περάσαμε παρότι στην αρχή υπήρχε μια αντίθεση λέγοντας ότι το θέμα έχει κλείσει. Αυτό δείχνει μια δυναμική ότι μπορούν πολλά πράγματα να αλλάξουν στην Ευρώπη. Λέτε και για τη Βόρεια Μακεδονία. Βέβαια. Εγώ δεν το λέω Βόρεια Μακεδονία. Εγώ το λέω Σκόπια. Το εσείς καλά κάνετε. Αυτό υπέγραψε η κυβέρνηση. Εντάξει. Εγώ συνεχίζω να το λέω Σκόπια. Mm-hmm. Διότι για μένα το Βόρεια Μακεδονία με βάση τον κοινό νου προϋποθέτει Νότια Μακεδονία. Δεν έχει σημασία αν δεν ονομάστηκε Νότια Μακεδονία. Mm-hmm. Και όταν μιλάμε για Νότια Μακεδονία, είναι ο κοινός νους, ο νους του Αριστοτέλη, η απλή λογική. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή, όχι οι Σκοπιανοί, αλλά οι αντίπαλοι μεγάλοι που φτιάχνουν το παιχνίδι στα Βαλκάνια, ό,τι έκαναν και με το Κόσοβο, να θελήσουν να κάνουν και εδώ σε εμάς. Άρα να βρεθούμε εκτεθειμένοι κάποια στιγμή απέναντι σε ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο να αφορά την εδαφική μας ακεραιότητα.